εν ώψη και των ενδιαφερόμενων εξελίξεων στο κυπριακό ζήτημα. Επομένως, θα μας δοθεί για ακόμα μια φορά η ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των ανοιχτών ζητημάτων σε μια εποχή, μάλιστα, όπου δυστυχώς υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες πυλώνες σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή του πλανήτη. Οπότε θα έλεγα ότι ειδικά σε αυτήν την συγκυρία ο συντονισμός μας είναι περισσότερο απαραίτητος παρά ποτέ. Καπτή Κυριακό, να σε ευχαριστήσω για την συνάντηση. Είναι πάντα με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στην Αθήνα, ειδικότερα χθες το βράδυ για να παραστώ σε μια εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εισβολή. Μια εκδήλωση που είχε μια μαζική συμμετοχή και είναι ενδεικτικό των, αν θέλετε, των κοινών μας ανησυχιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολλαπλές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα είμαστε μαζί στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα, μια κρίσιμη εβδομάδα. Εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο που αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Για μας, που είπα πολλές φορές και το εννοώ, η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν αποτελεί τη λύση του Κυπριακού και είμαι σίγουρος ότι μέσα από την επίλυση του Κυπριακού και την πλήρη εξομάλυνση και των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα συμβάλλουμε ακόμη περισσότερο σε αυτό που Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουν ότι είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας σε αυτή την περιοχή της ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.